12 Ιουνίου 1945 ανακοινώνεται ότι με απόφαση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ ο Άρης Βελουχιώτης αποκηρύσσεται και διαγράφεται από το κόμμα. Ήταν πια 15 του Ιούνιου του 1945 και βρισκόμαστε στα υψώματα του χωριού Ελληνικό. Είχαμε φτάσει εκεί μετά από μια μάχη που είχε δοθεί στο Λιάσκοβο και την ίδια μέρα το πρωί αυτό ο Άρης με όλο το τμήμα πέρασε απέναντι στο, προς την πλαγιά αυτή, πίσω από το αντέρισμα που φαίνεται, στο χωριό Κοθόνη. Εκεί πέρασε όλη την ημέρα με το τμήμα. Το απόγευμα όλο το τμήμα με τον Άρη πήρε αυτό το δρόμο που έρχεται από το Κοθόνη προς το Μερόφυλλο, εδώ πέρα. Στην πορεία ήταν, η πορεία έγινε νυχτερινή, από την αρχή νύχτωσε και φύγαμε από το χωριό το Κοθόνη. Κρυφτήκαμε μέσα στα έλατα. Εκεί βέβαια πέρασε η μέρα, κάμπος η μέρα και είδαμε απέναντι που ερχότανε το στρατιωτικό τμήμα και πιάστηκε όλο αυτό το μέρος, ζώστηκε. Συγχρόνως είδαμε ότι είμαστε ζωσμένοι από παντού. Έτσι, αποκομμένος από το τμήμα του, κυκλωμένος από παντού και γνωρίζοντας ήδη καλά τη στάση του κόμματος και του Νίκου Ζαχαριάδη απέναντί του, ο Άρης, σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, αυτοκτονεί σε αυτό εδώ το φαράγγι στις 16 του Ιούνιου 1945. Οι διώκτες του έκοψαν τα κεφάλια του Άρη και του συναγωνιστή του Τζαβέλα, τα μετέφεραν στα Τρίκαλα και τα κρέμασαν στο φανοστάτι της κεντρικής πλατείας. Στην στρατιωτική λέσχη Αθηνών έγιναν οι αφετινοί αγώνες του Παρεντινίου Πρωταθλήματος Ζατρικίου. Μετά την ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Σκακιστών, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κατσότας εκτελεί την πρώτη κίνηση εις όλα τα τραπέζια των παικτών. Η νέα ελληνική κυβέρνηση υπό τον κύριο Παναγιώτη Πιπινέλλην ορκίστη ενώπιον της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως. Οι Έλληνες, κυρίως μικρά παιδιά, χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από δηλητηρίαση, ενώ εντυπωσιακά μεγάλος είναι ο αριθμός των ατόμων που παθαίνουν δηλητηριάσεις. Στη μείωση αυτή των περιστατικών αποβλέπει η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων, που εγγενιάστηκε από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Χρυσανθόπουλο, παρουσία εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου της χώρας. Σκοπός του κέντρου αυτού, στην πρώτη του φάση, είναι να λειτουργήσει ως υπεύθυνη μονάς πληροφοριών για την πρόληψη των δηλητηριάσεων, ενώ στη δεύτερη φάση του προβλέπεται η ίδρυση μιας ειδικής θεραπευτικής μονάδος για τις δηλητηριάσεις. Η Θεσσαλονίκη απέκτησε την πινακοθήκη της, στα εγγένεια της οποίας έκανε ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Μάρτης. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη πινακοθήκη της νεοελληνικής τέχνης, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλαν η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που διέθεσε το κτίριο και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης που προσέφερε πίνακες των καλυτέρων συγχρόνων Ελλήνων ζωγράφων. Επιστρέφοντας από την διάσκεψη της κοινοπολιτείας που έγινε στο Λονδίνο, έφτασε στην Αθήνα για συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Στο αεροδρόμιο τον υπεδέχθησαν ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ. Μαύρος και άλλοι επίσημοι. Σε δηλώσεις του σχετικά με την έλευσή του στην Αθήνα, ο αρχηγός του Κυπριακού κράτους είπε ότι ορισμένες εξελίξεις που σχετίζονται με το κυπριακό πρόβλημα επέβαλαν μια προσωρινή επαφή και ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή και την ελληνική κυβέρνηση. Εξάλλου, ο κ. Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις διαβουλεύσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι συνομιλίες θα αποδειχθούν πολύ χρήσιμες για την Κύπρο.